συζητήσουμε λίγο για το 2021 που λήγουν κάποια ομόλογα, να πάνε πιο πέρα. Εσείς δεν προσδοκάτε δηλαδή ούτε ελπίζετε σε κάποια επιμήκυνση, σε κάποιο άλλο είδους ρύθμιση ανακουφιστική που θα αφορά το χρέος? Σας είπα, θα γίνει μόνο επί συντόμου διαστήματος, όχι συνολικού, ναι, τώρα, συζήτηση, μόνο για τα ομόλογα τα οποία είναι δυσβάσταχτα και αφορούν το 2021. Ξέρετε γιατί επιμένω. Διάβαζα μια συνέντευξη χθες του κυρίου Τσακαλώτου στη Wall Street Journal, η οποία έλεγε ότι αν η Ελλάδα δεν έχει άμεση λύση, και έχει ανεβάσει και τον πύχη όλη η κυβέρνηση σε σχέση με το θέμα του χρέους, έτσι, όλο αυτό το διάστημα. Αν δεν έχει μέσα στο 2017 ρύθμιση στο ζήτημα του χρέους, θα έχουμε πρόβλημα. Και αυτό γιατί θα πάει δύο χρόνια πιο πίσω. Είπε συγκεκριμένα θα κλωτσίσουν το τενεκεδάκι και οι επενδυτές. Δηλαδή, αν μας κλωτσίσουν το τενεκεδάκι οι δανειστές, θα το κλωτσίσουν και οι επενδυτές. Και δεν θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Οι επενδύσεις δεν θα έρθουν έτσι κι αλλιώς λόγω της ανυπαρξίας πολιτικής σταθερότητας. Για να έρθει η επένδυση θέλει μια μεγάλη κυβέρνηση 250 βουλευτών. Μου το εξήγησαν και οι Αμερικανοί και οι Βέλγοι και οι Γερμανοί. Οι επενδυτές μου είπαν εμένα ότι αν δεν έχετε μια κυβέρνηση 250 ευρών, εξού και ήρθα αμέσως εδώ και μίλησα για οικουμενική. Μάλιστα. Όσο υπάρχει 153 και να λέει ο Καμένος ότι αν ο Αρχιεπίσκοπος του ζητήσει ρίχνει την κυβέρνηση ή αν θέλει Κατριβάνου φεύγει, ή φεύγει ο Παναγούλης ή φεύγει κάποιος άλλος, δεν πρόκειται να έρθει άνθρωπος εδώ ούτε για να μας δει. Άρα δεν συμμερίζει την ανησυχία του κ. Τσακαλώτου ότι το πρόβλημα και ο κίνδυνος θα είναι αν δεν πάρουμε κάποιο δώρο από τους Ευρωπαίους και από τους δανειστές γενικότερα και από το Δονού του στο θέμα αυτό? Ακούστε, η οικονομία δεν σώζεται με δώρα. Ο Τσακαλώτος σωστά μιλάει. Είναι υπουργός οικονομικών και πρέπει να πει αυτά που λέει. Ο κίνδυνος τον οποίο περιγράφει ο υπουργός, σε τι συνίσταται, εσείς που τον βλέπετε? Ο κίνδυνος περιγράφει, βλέπει ότι δεν έρχονται επενδύσεις και θα ρίξουν εκεί, ότι δεν μας ρυθμίσατε Ευρωπαίοι το χρέος, γι' αυτό αποτύχαμε. Ενώ η αποτυχία έγκυται στο ότι δεν πραγματοποιούμε μεταρρυθμίσεις. Ούτε το άνοιγμα επαγγελμάτων έχουμε κάνει. Ούτε φορο εισπρακτικό σύστημα σοβαρά. Γίνονται τώρα κάποιες κινήσεις. Για παράδειγμα, είδαμε τον κύριο Σταθάκη, ενώ είχε μπλοκάρει το θέμα με τις σκουριές με τον κύριο Σκουρλέτη. Από χθες διαβάζουμε ότι αυτό λύθηκε άμεσα. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει βούληση της κυβέρνησης. Ναι, αλλά κόσμο... Έλα, και πάλι βγήκε το πολιτικό θέμα, ότι είπε ο κύριο Σταθάκη ότι δεν υπέγραψα εγώ. Ήταν ήδη συμφωνημένα όλα αυτά. Συμφωνημένα με τον κύριο Σκουρλέτη. Ακριβώς. Άρα πού είχε μπλοκάρει πριν? Και γιατί καθυστερούσε? Θέμα εγωισμών ήταν. Θέλω να πω όμως ότι αυτή η ροπή που υπάρχει τώρα, η τάση να προωθηθούν πράγματα, δεν σας φαίνεται εσάς ότι θα αλλάξει κάτι και θα πείσει και τους έξω? Δεν προωθούν τίποτα. Απλά για να παραμείνουν στην εξουσία τα υπογράφουν όλα. Και εσείς το λέτε τάση προώθησης, το μεταφράζετε, ενώ κατ' ουσίαν είναι υποκύπτουν γιατί αλλιώς θα πάρουν δρόμο. Άρα υπογράφουν αλλά δεν κάνουν. Ναι, ροκανίζουν χρόνο. Υπογράφουν, πραγματοποιούν, δεν πραγματοποιούν τίποτα δηλαδή επί επίπεδου εφαρμογής. Τώρα και η Βουλή να τα περάσει, έγινε τίποτα? Η Βουλή έχει περάσει ένα σωρό νομοσχέδια, έχει εφαρμοστεί τίποτα από όλα αυτά? Επειδή είναι σε εκκρεμότητα, κύριε Πρόεδρε, μια σειρά από αυτά που λέτε. Ναι. Τα θέματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει, αλλά ναι, διαβάζω σήμερα στην Αυγή. Και έχει ένα ειδικό βάρος, να το πούμε από εδώ, ότι στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου έγκρισε κειμένου συμφωνίας για προαπαιτούμενα και βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Αυτό εννοούνε. Βλέπετε ότι θα έχουν καινούργια μέτρα? Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Έτσι κι αλλιώς χρειαζόμεθα και άλλα στα εργασιακά, στις συντάξεις. Οι συντάξεις είναι ναυαγισμένα όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα βλέπετε ότι θα μας επιβληθεί καινούργιο πακέτο? Έρχεται, γιατί, και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενδεχομένως, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακόμη για να πει μιλήσει για χρέος, ναι, για το ελληνικό χρέος που επιμένει για τη λύση και την ελάφρυνση, αλλά βλέπει το πρόβλημα του ασφαλιστικού. Δηλαδή πάνε μαζί δεν αυτά. Δεν αντιλαμβανόμαστε και όχι μόνο και το αφορολόγητο. Εγώ πιστεύω. Το αφορολόγητο είναι ήδη. Και τιμίωση το αφορολόγητο. Το έχουμε ψηφίσει. Ναι, αλλά ζητάνε κι άλλο. Σε μέτρα μέσα στο μέλλον. Αλλά και η Λαγκάρντ ακόμα επιμένει και λέει το ασφαλιστικό σας δεν έχει γίνει βιώσιμο. Άρα κύριε Πρόεδρε, εσείς βλέπετε καινούργιο εδώ τώρα πακέτο που θα μας τεθεί? Λίγο, όχι, μιλούν να τα ξεκαθαρίσουμε πολύ, λίγο. Μιλούν πολλοί στην Ελλάδα και λέει ο καθένας τα δικά του. Μπορεί μια μικρή αλήθεια να είναι σε όλους, αλλά πρέπει να διαβάσουμε σωστά το θέμα. Η Ελλάδα είναι στο στόχαστρο τώρα.
το παραμικρό που γίνεται. Mm-hmm. Στο μικροσκόπιο. Είναι στο μικροσκόπιο. Περνά από κρυσάρα. Ναι, ναι, ναι. Πέρασε η εποχή δηλαδή που κάναμε ό,τι θέλαμε. Επομένως, είτε το πείτε πακέτο νέων μέτρων, είτε το πείτε τέταρτο μνημόνιο, είτε το πείτε οτιδήποτε, ό,τι χρειάζεται πρέπει να γίνει. Εσείς τι θεωρείτε ότι χρειάζεται? Χρειάζεται πρώτον να λύσουμε το θέμα των ανέργων. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους που αναχωρούν. Αλλά αυτό δεν θα μας το λύσουν τώρα οι Ευρωπαίοι με το πακέτο που θα μας πει. Ναι, αλλά πρέπει να ληφθεί. Πρέπει όμως να μπει και αυτό σε ένα σχέδιο. Δεν μπορείς να συζητάμε μόνο για τους παλαιούς που δουλεύουν και τους άλλους που δεν δουλεύουν, τους λαμβαίνει κανείς υπόψη. Ένα εκατομμύριο ανεργοί. Μια ορολογιακή βόμβα είναι αυτή. Ειδικά για τους ανέργους. Αυξήθηκε η ανεργία χθες. Αυξήθηκε η ανεργία χθεσινό στοιχείο. Κοντά στο 1 εκατομμύριο οι άνεργοι. Και μισό που έχει αναχωρήσει. Το μισό δεν το πιάνει. Δηλαδή, αν αναχωρήσει. Αν το 1 εκατομμύριο αύριο αναχωρήσει, πάβει να υπάρχει πρόβλημα. Όχι, βέβαια. Γιατί αυτοί που απασχολούνται με μεροκάματα για λίγες ώρες. Μετά το θέμα των συντάξεων. Σήμερα είναι 3.078 ευρώ η μέγιστη σύνταξη. 3.078. Οι ξένοι ζητούν 1.200 μεικτά. Όπως σημαίνει 900 το μέγιστο. Για όλους, δικαστικούς, τι πάντες. Άρα βλέπετε εσείς, προκειμένου να υπάρξει αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε κάποια συμφωνία, και δίνουμε 2.000, 2, 3 κλπ. Σε διαφόρους. Κάποιοι θα σας πούνε, Πρόεδρε, ότι αυτοί οι διάφοροι τα έχουν, κάποιοι θα σας πούνε ότι αυτοί οι διάφοροι τα έχουν δουλέψει και τα έχουν πληρώσει, δεν τα κλέψανε. Και τι, ναι, αλλά αφού φτωχεύσαμε. Όχι, να το λέμε και αυτό. Ναι, όμως, να λέμε ότι όμως ότι και τα έχουν πληρώσει. Μα να λέμε ότι φτωχεύσαμε και να λέμε ότι και οι άλλοι δουλεύουν για 300 ευρώ. Θα μας πούν πάλι αίμα από τους συνταξιούχους, ακόμη και αυτούς που παίρνουν, ας πούμε, τις μεγάλες συντάξεις σήμερα. Πάλι αίμα. Μα δηλαδή είναι μοδιψίσοι οι ξένοι. Οι ξένοι απλά κοιτάνε να μην φτωχεύσει το ασφαλιστικό σύστημα. Ξέρετε, τι ρωτώ εγώ σε εσάς που είστε πολιτικός. Αν φτωχεύσει το ασφαλιστικό σύστημα, δεν θα πάρουν φράγκο. Πάντα είναι η λογική, κουτσουρεύω, διαλύω τις συντάξεις, είτε είναι του 500, είτε είναι του 2.500 και δεν φροντίζω να βάλω μέσα στο πακέτο κάτι που να φέρνει ανάπτυξη για να μπορέσει να τροφοδοτηθεί. Μου, τι είναι αυτό το κάτι. Αυτό λέω, οι πολιτικοί δεν δείχτε έχουν αυτή. Δείχτε μου τι μπορούσε να είναι αυτό το κάτι. Το να προωθηθεί. Επένδυση δεν έρχεται. Το να προωθηθούν νόμοι που θα πατάξουν. Ακριβώς. Που θα πατάξουν αυτή την. Ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Το δημόσιο ενδεχομένως. Ακούστε, δεν μπορούμε τώρα. Αυτά είναι μελλοντικά. Ενώ το πρόβλημα είναι άμεσο. Δεν μπορούμε άμεσα να πούμε. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Δεν μπορούμε άμεσα να πούμε ψηφίζουμε αυτό το φορολογικό νόμο και θα είναι για 1, 2, 3, 5 χρόνια. Θα μας πούνε οι ξένοι. Αν αύριο βρείτε λεφτά και αν έρθει ανάπτυξη, ξαναδώστε. Τώρα όμως μην πτωχεύσετε. Κόβεται. Να μην πτωχεύσουμε. Αυτά είναι λύσεις οι οποίες είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και πάλι του χρόνου και πάλι θα εξαντληθούν και τα ίδια θα μιλάμε. Πάλι σωστό. Δεν θα υπάρχουν χρήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα τι θέλετε να γίνει? Όχι, εσείς τι προτείνετε? Αν συζητάμε με ποια βάση? Εσείς τι προτείνετε? Όταν μια οικογένεια έχει ένα προϋπολογισμό και κάθε μέλος της, κάθε μέλος με αυτά που ξοδεύει αθρηστικά είναι πέραν του προϋπολογισμού. Δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ερχόμαστε σε αυτό που λέει ο Σόιμπλε τώρα, ότι η Ελλάδα ζει πάνω από τις δυνατότητες της. Μα το Σόιμπλε τον έχουν παρουσιάσει ότι μισεί την Ελλάδα. Ενώ η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα είχε κλέφτες πολιτικούς που την κατέστρεψαν. Μεταθέτουμε το πρόβλημα. Ο Σόιμπλε φταίει. Ο Σόιμπλε ήρθε εδώ όταν πτωχεύσαμε. Και του ζητάμε λεφτά. Και λέει να δώσουμε λεφτά με κάποιο πρόγραμμα. Ο Σόιμπλε φταίει. Συνεπώς τώρα καλώς μας λέει, ζείτε πάνω από τις δυνατότητες. Ας μη φτωχεύαμε να μουτζώναμε το Σόιμπλε. Ξέρετε τι ας μη φτωχεύαμε να μουτζώναμε. Βάζαμε Καραμαλίδες, Παπαντρέιδες και όλους αυτούς που κάνανε ψηφοθυρία στην πλάτη της κοινωνίας και τώρα φταίει ο Σόιμπλε. Και οι κύριοι είναι μια χαρά. Μεταθέτουμε, λέει, την κύριε ουσία. Πρόεδρε, ο Σόιμπλε αυτό που μας είπε, τι κακό είπε είναι ότι τα επιδόματά σας στην Ελλάδα και ο τρόπος ζωής σας στην Ελλάδα με το ΑΕΠ σας είναι αλήθεια πιο πάνω είναι από το ΑΕΠ της Γερμανίας. Είναι. Όλα τα δεδομένα. Θέματα είναι. Αυτός παίρνει 3.078 ευρώ. Τα έχει βγάλει στην Άρα Ελλάδα. Αυτό που σας ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, είναι εσείς τι προτείνετε? Γιατί άντε και κοπήκανε και ψηλές συντάξεις. Του χρόνου πάλι θα το βρούμε το θέμα μπροστά μας, στο τραπέζι μας. Εγώ προτείνω. Έχω προτείνει, αλλά δεν θέλει το πολιτικό σύστημα να συζητήσει. Δεν έχει γενναιότητα. Έχω προτείνει συντάξεις των πλουσίων να κοπούν εντελώς. Και πλουσίους θεωρώ όσους έχουν πάνω από 3.000 ευρώ από τόπους, από νίκια. Όπως είπε πολύ σωστά ο Βασίλης, του χρόνου θα το ξαναβρούμε μπροστά μας το θέμα του ασφαλιστικού σαν τρύπα. Ακόμη και αυτό να γίνει, γιατί υπάρχει ανεργία και δεν τροφοδοτούνται τα ταμεία. Όχι, αν κοπούν, προσέξτε. Πόσες είναι αυτές οι συντάξεις? 80.000. Και θα σωθεί, θα σωθούν τα ταμεία. Ναι, ακούστε, ακούστε. Είναι 80.000 συντάξεις με 1.600 βάλε μέσον όρο η κάθε μία, που αυτή είναι και η ψηλοσυνταξιούχη. Πολλαπλασιάστε 80.000
Επί 1600. Θα τροφοδοτηθούν τα ταμεία, κύριε Πλάτζο, για να μπορέσει να καταστεί βιώσιμο το πρόβλημα του ασφαλιστικού, αν συμβεί απλά αυτό. Προφανώς αυτό θα μπορούσε να μετριάσει απαιτήσεις για εισφορές και για φορολογικά ναι, και για όλα, για φορολογικά βάρη. Δεν λύνεται το πρόβλημα όμως. Εκεί μπορούσε ναι, αλλά, αλλά αλλιώς επιδεινώνεται κιόλας. Το πρόβλημα μετά, είναι ότι έχουμε ανεργία μετά που εσείς το είπατε πριν. Μετά είναι 330.000 συντάξεις τριπλές. Οι οποίες πρέπει να συγχωνευτούν σε μία και να πάει μέχρι 1500 ή μέχρι 1200. Καλά, αυτό πρακτικά γίνεται και σήμερα με το πλαφόν. Αλλά από την άλλη, πρέπει να πούμε την ευκαιρία, γιατί κατηγορεί η κυβέρνηση. Ναι. Όποιον παίρνει παραπάνω από πια κάποια λεφτά και σου λέει είναι κοινωνική αδικία, κοινωνική δικαιοσύνη, να μην ναι. τα παίρνεις. Αλλά από την άλλη, οι παλιοί ασφαλισμένοι, οι πρώτοι 93, συνεχίζουν να πληρώνουν και τρία ταμεία, αν έχουν δουλειά βέβαια. Λες και πρόκειται ποτέ να πάρουν σύνταξη. Ενώ οι νέοι ασφαλισμένοι πληρώνουν ένα ταμείο, δικαιούνται μία σύνταξη. Θα δικαιούνται μία σύνταξη. Ταμεία, ούτε να σταματήσουν να σταματήσουν αυτά, να πληρώνουν. Δεν οι παθογένειες είναι πολλές. Δηλαδή, συγγνώμη, άρα τι να κάνουμε. Τι, λοιπόν. Τι προτείνετε εσείς πολιτική για να λυθούν. Να πάρουμε δρόμο να δραπετεύσουμε. Να τις λύσουμε τα προβλήματα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό ρωτώ εγώ. Εμείς λέμε να ληφθούν πρώτα μέτρα. Τα πρώτα μέτρα μείωσης του προβλήματος και είναι 1.200.000 συντάξεις διπλές. Πρέπει να γίνουν μονές αυτές. Τέρμα οι διπλές και οι τριπλές. Μάλιστα. Να τα ξεχάσουμε. Να πάμε μετά. Λίγο. Σε λίγο θα έρθουμε και χείο. Για να μπορέσουμε να δώσουμε επιδόματα σε αμαία, να δώσουμε σε πολίτεκνους κάτι, τον έμφυα να τον μειώσουμε στο ίμιση άμεσα. Θα πάνε και κύριε Πρόεδρε, θα πάνε στο χρέος και αυτά. Γιατί μια σειρά από περικοπές που είναι στο όνομα χρέος. Άλλων επιδοτήσεων και ενισχύσεων πάνε στο χρέος. Στο χρέος πάνε κάποια πράγματα. Στον προϋπολογισμό. Ναι, στην τρύπα του προϋπολογισμού. Στην τρύπα του προϋπολογισμού, αυτό εννοούμε. Ναι.